δει ήδη αρκετά στοιχεία και από το σύστημα εθνικών λογαριασμών. Θα δούμε και πολλά στη συνέχεια σχετικά με τη δαπάνη για την υγεία και τις διάφορες κατηγορίες και τον τρόπο ταξινόμησης. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα δούμε πρώτα κάποια γενικότερα στοιχεία για το σύστημα εθνικών λογαριασμών και πώς έχει αξιοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα περάσουμε κυρίως σε κάποιες μεθοδολογικές διευκρινήσεις και να δούμε και το πλαίσιο συνολικά ταξινόμησης με βάση το οποίο λειτουργεί το σύστημα εθνικών λογαριασμών υγείας. Συνολικά τα συστήματα υγείας έχουν χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους για να καταγράψουν και να παρακολουθήσουν τις δαπάνες για την υγεία, με σκοπό να βελτιώσουν το σχεδιασμό της πολιτικής υγείας συνολικά, να εφαρμόσουν μια καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη πολιτική υγείας, να σχεδιάσουν την κατανομή των πόρων και να λειτουργήσουν καλύτερα το σύστημά τους συνολικά. Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο και παρόλο που έχουν εφαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί πολλά συστήματα, είναι εμφανής η δυσκολία καταγραφής ολόκληρης της πληροφορίας σχετικά με τη δαπάνη υγείας, καθώς και η διαδικασία συλλογής της. Με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας αυτής έχει αναπτυχθεί το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών Υγείας από τον ΟΣΑ σε συνεργασία με τη Eurostat και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο βασικός σκοπός του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας αποτελεί ένα παγκοσμίως αποδεκτό εργαλείο, το οποίο αναπτύχθηκε με σκοπό την περιγραφή, την συνοπτική αποτύπωση και την ανάλυση της δαπάνης υγείας, αλλά και του τρόπου με τον οποίο η δαπάνη αυτή χρηματοδοτείται από τα συστήματα. Αποτελεί ένα σύνολο αλληλένδετων πινάκων, οι οποίοι περιγράφουν τα συστήματα υγείας από πολλές διαφορετικές οπτικές. Θα δούμε στη συνέχεια από ποιες οπτικές αναλύουν τη δαπάνη υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, ο βασικός σκοπός και οι στόχοι του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων, όπως βλέπουμε και στο slide, τη διασφάλιση της συμβατότητας και της συγκρισιμότητας των στοιχείων μεταξύ των διαφόρων χωρών. Επιτρέπουν τη διεθνή συγκρισιμότητα παρόμοιων ομοειδών μεγεθών που αφορούν τις δαπάνες υγείας, ικανοποιώντας πάντα τη βασική αρχή που πρέπει να διέπει τη δημιουργία και τη λειτουργία κάθε συστήματος διεθνών λογαριασμών. Ουσιαστικά, το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας έρχεται να απαντήσει αυτό εδώ το ερώτημα, πόσο αξοδεύονται στα διάφορα είδη παροχής φροντίδας υγείας και πόσο πληρώνονται στους παρόχους από το κάθε χρηματοδοτικό σύστημα. Παραδείγματα τέτοιων υποσυστημάτων χρηματοδότησης αποτελούν υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, η εθελοντική ασφάλιση υγείας, καθώς και οι ιδίες πληρωμές των οικοκυριών. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν λαμβάνεται υπόψη το ποιος θεσμικός φορέας αναλαμβάνει την πληρωμή. Μιλάμε για ένα τριαξονικό σύστημα αποτύπωσης της δαπάνης υγείας. Στο πάνω κομμάτι του τριγώνου το βλέπουμε από την οπτική περισσότερο του καταναλωτή. Μιλάμε για τον κωδικό HC του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας, που είναι το function, δηλαδή η υγειονομική δραστηριότητα, και αποτυπώνει το συνολικό ύψος της δαπάνης, καθώς και το ύψος της δαπάνης υγείας ανά είδος φροντίδας υγείας. Στο κάτω μέρος αποτυπώνεται ακόμη η επιβάρυνση κάθε χρηματοδοτικού σχήματος, financing scheme, και έχει τον κωδικό HF, καθώς και η κατεύθυνση στο άλλο κάτω άκρο του τριγώνου, καθώς και η κατεύθυνση της δαπάνης στους επιμέρους παρόχους των υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Και εκεί εστιάζουμε στον provider και είναι ο κωδικός HP που αξιοποιείται από το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας. Μια σύντομη παρουσίαση ιστορική εξέλιξη του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας. Ξεκινήσαμε με την έκδοση 1. Το πρώτο προσχέδιο ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 1997. Ωστόσο, υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις και εργασίες για την προετοιμασία του προσχεδίου. Το δεύτερο προσχέδιο βγήκε το Σεπτέμβριο του 1998 και έχουμε τελική δημοσίευση το 2000 του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας της πρώτης έκδοσης. Πλέον χρησιμοποιούμε κυρίως το Σύστημα Λογαριασμών του 2011. Αποτελούσε ένα project, οι διαδικασίες ξεκινήσαν το 2006, ωστόσο οι εργασίες πραγματικά ξεκίνησαν το 2007 με την εκπόνηση του τελικού προσχεδίου της τελικής έκδοσης του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας 2011, το Μάρτιο του 2011. Ωστόσο, αναθεωρήθηκε η συγκεκριμένη έκδοση και δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2017. Αποτέλεσε από κοινού έκδοση του ΟΣΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Eurostat
και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και αποτελεί ένα στατιστικό εγχειρίδιο αναφοράς, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα συστήματα υγείας και να βρουν βασικές έννοιες, ορισμούς και μεθοδολογίες συλλογής των στοιχείων. Έχουν αρκετές διαφορές το σύστημα λογαριασμών υγείας, το πρώτο, με το σύστημα που εφαρμόζεται σήμερα το 2011. Ξεκινάμε με βασική διαφορά ότι δεν μιλάμε πλέον για total health expenditure, για συνολική δαπάνη υγείας, αλλά μιλάμε για τρέχουσα δαπάνη υγείας. Παρατηρείται αναλυτικότερος διαχωρισμός μεταξύ της τρέχουσας δαπάνης και του σχηματισμού κεφαλαίου. Ταξινομούνται πλέον διαφορετικά το κομμάτι του financing, το HF, ο κωδικός HF που είπαμε και προηγουμένως, και μιλάμε για ταξινόμηση της δαπάνης με βάση τα χρηματοδοτικά σχήματα ή αλλιώς υποσυστήματα, και όχι με βάση το χρηματοδοτικό φορέα που ήταν στην προηγούμενη έκδοση του συστήματος λογαριασμών υγείας. Έχουμε κάποιες αναθεωρήσεις στην ταξινόμηση κατά υγειονομική δραστηριότητα και μία διευκρίνηση, δεν εμφανίζεται πλέον η ταξινόμηση μεταξύ των παρόχων, των δημόσιων παρόχων και των ιδιωτών. Ως προς την αποστολή των στατιστικών στοιχείων στις βάσεις του ΟΣΑ, της Eurostat και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με βάση τον εφαρμοστικό κανονισμό υποχρεούνται όλες οι χώρες να στέλνουν σε αιτήσια βάση στοιχεία. Ο κανονισμός ήταν 1338 του 2008, ωστόσο υπήρξαν διάφορες καθυστερήσεις στη συστηματική αποστολή των στοιχείων από τις διάφορες χώρες του ΟΣΑ, οι οποίες καλούνται πλέον να συμπληρώσουν ένα κοινό ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι σχετικό με τις δαπάνες υγείας και ακολουθούν τη μεθοδολογία που θα δούμε στη συνέχεια και στέλνουν όλα τα στοιχεία στον ΟΣΑ, στην Eurostat και στον BOE. Εν συντομία, το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας στην Ελλάδα, έχουμε δημοσίευση. Μετά την ψήφιση του εφαρμοστικού κανονισμού, η Ελλάδα υποχρεούται, η Ελστάτ υποχρεούται να στείλει τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας 2011. Μέχρι το Μάρτιο του 2015 η αποστολή των στοιχείων στους οργανισμούς ήταν σε θελοντική βάση και από τότε η Ελστάτ στέλνει σε αιτήσια βάση τα στοιχεία. Ωστόσο, υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στην αναθεώρηση των στοιχείων των προηγούμενων ετών, με βάση το νέο σύστημα λογαριασμών υγείας. Γι' αυτό θα δούμε ότι σε πολλές υποσημειώσεις της μεθοδολογίας που ακολουθείται στην Ελλάδα, χρησιμοποιείται τόσο το σύστημα λογαριασμών υγείας το πρώτο και του 2011. Στην παρούσα φάση έχουν αναθεωρήσει μέχρι και τα στοιχεία του 2009, έχουν γυρίσει πίσω στα στοιχεία και φυσικά χρησιμοποιούν το σύστημα λογαριασμών υγείας του 2011 για την καταγραφή των νεότερων στοιχείων. Πρέπει να κάνουμε ορισμένες βασικές διευκρινήσεις. Δεν θα δώσω έμφαση στα νούμερα, δεδομένου ότι θα δείτε πολλά στοιχεία και έχουμε δει ήδη για τη δαπάνη υγείας και τις διάφορες υποκατηγορίες. Όσον αφορά στη δαπάνη υγείας, το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας του 2011 ασχολείται κυρίως με την τρέχουσα δαπάνη υγείας, η οποία αφορά, όπως βλέπουμε, στην τελική κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών υγείας από τους κατοίκους της χώρας, ανεξάρτητα από το πού λαμβάνουν τις υπηρεσίες και ανεξάρτητα από το ποιος είναι αρμόδιος για να χρηματοδοτήσει αυτή τη δαπάνη. Εδώ βλέπουμε τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας αναχρηματοδοτικό σχήμα. Όπως αναφέραμε, είναι ένας από τους βασικούς τρεις άξονες με βάση τους οποίους σχηματίζεται το τρίγωνο που είδαμε προηγουμένως της μεθοδολογίας του συστήματος λογαριασμών υγείας. Θα πρέπει να δούμε δύο βασικές έννοιες αρχικά, τον όρο χρηματοδοτικό σχήμα ή υποσύστημα και τον φορέα χρηματοδότησης. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο φορέας χρηματοδότησης αποτελούσε βασικό κριτήριο ταξινόμησης της δαπάνης υγείας ως προς το κομμάτι της χρηματοδότησης στο Σύστημα Λογαριασμών Υγείας το πρώτο. Ενώ στο 2011 χρησιμοποιούμε τον όρο χρηματοδοτικό σχήμα ή υποσύστημα. Οπότε τα χρηματοδοτικά σχήματα είναι τα βασικά υποσυστήματα του συνολικού συστήματος χρηματοδότησης της υγείας σε κάθε χώρα, με βασικό παράδειγμα την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και τις εθελοντικές πληρωμές. Θα περάσουμε στον όρο χρηματοδοτικό φορέα, ο οποίος αφορά στο θεσμικό όργανο που αναλαμβάνει τη διαχείριση ενός ή περισσότερων χρηματοδοτικών σχημάτων και αναλαμβάνει να συλλέγει τους πόρους και να πληρώνει ουσιαστικά εκ μέρους κάποιου άλλου. Αυτές οι δύο είναι βασικές έννοιες, όπως είπαμε, για το διαχωρισμό του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας το πρώτο και το 2011.
Βάσει του επικαιροποιημένου συστήματος, οι βασικές κατηγορίες χρηματοδοτικών σχημάτων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά χρηματοδοτικά σχήματα, όπως βλέπουμε government compulsory schemes, τα οποία χωρίζονται σε government schemes. Τα παλιότερα στο σύστημα λογαριασμών υγείας μια αντιστοιχία θα μπορούσε να ήταν σε αυτό της γενικής κυβέρνησης, ενώ έχουμε ακόμη και το compulsory contributory health insurance schemes, το οποίο αφορά στην κοινωνική ασφάλιση υγείας. Παλιότερα χρησιμοποιούσαν τον όρο οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, γιατί αυτοί αναλαμβάνουν να πληρώσουν, καθώς αναλύαμε τη δαπάνη υγείας με βάση το χρηματοδοτικό φορέα. Ωστόσο, αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει και τις διάφορες υποχρεωτικές ιδιωτικές ασφαλίσεις και όχι μόνο τη δημόσια, την κοινωνική ασφάλιση υγείας. Γι' αυτό θα έλεγα ότι ο χαρακτηρισμός του government compulsory schemes σε δημόσια δαπάνη υγείας versus των εθελοντικών σχημάτων, τα οποία θα μπορούσαμε εύκολα να τα χαρακτηρίσουμε ως ιδιωτική δαπάνη υγείας, δεν είναι ο πλέον πιο σωστός και πιο κατάλληλος διαχωρισμός. Αυτό δηλαδή της δημόσιας και της ιδιωτικής υγείας. Και θα ήταν πιο κατάλληλο να χρησιμοποιούσαμε τον όρο υποχρεωτικά χρηματοδοτικά σχήματα και εθελοντικά σχήματα χρηματοδότησης. Θα περάσουμε στο κομμάτι των εθελοντικών σχημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, τα εθελοντικά σχήματα χρηματοδότησης, καθώς και ορισμένα σχήματα χρηματοδότησης εθελοντικά, τα οποία παρέχονται από διάφορες εταιρείες στους υπαλλήλους τους. Τέλος, έχουμε το κομμάτι του household out-of-pocket payments, το οποίο περιλαμβάνει τις ιδίες πληρωμές μη συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών που έχουν οι ασθενείς και σε δεύτερη φάση τις συμμετοχές των ασθενών στο κόστος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η φαρμακευτική δαπάνη, όπου μπορούμε να δούμε αυτόν τον διαχωρισμό στις ιδίες πληρωμές των νοικοκυριών. Έχουμε στο cost sharing την υποχρεωτική συμμετοχή που έχει ο ασθενής στο φάρμακο, ενώ στο out of pocket αυτά που πληρώνει ουσιαστικά από την τσέπη του, όπως για παράδειγμα η κάλυψη της διαφοράς λιανικής τιμής από την τιμή αποζημίωσης. Στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζονται στοιχεία κυρίως του 2016 για το ποσοστό της τρέχουσας δαπάνης υγείας, το οποίο καλύπτεται με την μπλε μπάρα από τα υποχρεωτικά και με την πορτοκαλί από τα εθελοντικά χρηματοδοτικά σχήματα. Βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των χωρών του ΟΣΑ, με εξαίρεση της ΕΥΠΑ, χρηματοδοτούν τη δαπάνη υγείας κυρίως από υποχρεωτικά χρηματοδοτικά σχήματα. Θα περάσουμε τώρα στον επόμενο άξονα του συστήματος λογαριασμών υγείας, δηλαδή αυτόν της χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας ανά υγειονομική δραστηριότητα, που βλέπει ουσιαστικά τη δαπάνη από την πλευρά του καταναλωτή. Βλέπουμε ότι οι βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτυπώνονται, αυτό καταρχήν, ναι, δεν σας διευκρίνησα, συγγνώμη, είναι ακριβώς από τη βάση του ΟΣΑ, το έχω πάρει screenshot και είναι ακριβώς η ανάλυση η οποία χρησιμοποιείται. Δηλαδή, ένας ερευνητής ή όποιος ενδιαφέρεται να βρει κάτι τέτοιο, θα πάει σε αυτό το κομμάτι, θα επιλέξει την κατηγορία υγειονομική δραστηριότητα και θα δει αυτές τις επιλογές. Οι βασικές κατηγορίες υγειονομικών δραστηριοτήτων αφορούν στη θεραπευτική φροντίδα και τη φροντίδα αποκατάστασης, στις μακράς διάρκειας φροντίδα υγείας, στη βοηθητική περίθαλψη, στα ιατρικά προϊόντα, τα οποία κατά βάση συμπεριλαμβάνουν τα φάρμακα και τα διάφορα αναλώσιμα. Υπάρχει ειδική κατηγορία μέσα στο medical goods που φαίνεται εδώ. Καθώς και άλλες υπηρεσίες φροντίδας υγείας, όπως η πρόληψη ή η διαχείριση. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας του 2011 αφορά στο Memorandum Items, τα οποία προσθέθηκαν. Θα δούμε βασική διαφορά, όπως αναφέραμε πριν, το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας του 2011 αφορά στην τρέχουσα δαπάνη υγείας και όχι στη συνολική. Εδώ επιχειρείται προσθήκη ενός νέου δίκτυου, ο οποίος προσπαθεί να προσεγγίσει τη συνολική δαπάνη υγείας και μιλάμε για την τρέχουσα δαπάνη υγείας συμπεριλαμβανομένου του capital formation. Ένα άλλο βασικό στοιχείο του memorandum items είναι η συνολική φαρμακευτική δαπάνη. Όπως θα δούμε παρακάτω, η φαρμακευτική δαπάνη περιλαμβάνει κυρίως την εξωνοσοκομιακή, οπότε
όχι κυρίως, μόνο την εξωνοσοκομιακή. Οπότε εδώ επιχειρείται να συμπεριληφθεί και η νοσοκομιακή. Τα φάρμακα τα οποία θα το αναλύσουμε και παρακάτω, αλλά τα φάρμακα τα οποία καταναλώνονται εντός του νοσοκομείου καταγράφονται στην νοσοκομιακή φαρμακευτική δαπάνη και δεν γίνεται στην νοσοκομιακή δαπάνη υγείας και δεν γίνεται διαφοροποίηση και διαχωρισμός της φαρμακευτικής δαπάνης. Μια βασική κατηγορία με βάση ταξινόμηση κατά υγειονομική δραστηριότητα αφορά στη θεραπευτική φροντίδα και στη φροντίδα αποκατάστασης. Εδώ βλέπουμε κάποια στοιχεία για το 2015, με τη ΣΥΠΑ να σημειώνουν και πάλι την υψηλότερη δαπάνη ανακάτοικο. Και την Ελλάδα να φτάνει σχεδόν τα 1.365 δολάρια ανακάτοικο. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την νοσοκομιακή, την εξωνοσοκομιακή, την κατοίκον και την ημερήσια θεραπευτική φροντίδα υγείας, καθώς και τη φροντίδα αποκατάστασης. Θα περάσουμε στη φαρμακευτική δαπάνη που ήδη κάναμε μία αναφορά. Μία ακόμη βασική κατηγορία είναι αυτή της φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά προϊόντα καθώς και το αναλώσιμο. Ωστόσο, στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, η δαπάνη αυτή αφορά μόνο στον εξωνοσοκομιακό τομέα. Όπως είπαμε προηγουμένως, η δαπάνη σε νοσοκομιακό καταγράφει τη συνολική νοσοκομιακή δαπάνη υγείας, όπου δεν γίνεται διαχωρισμός της φαρμακευτικής. Η μόνη προσπάθεια, όπως είδαμε, ήταν στο καταγραφή της συνολικής δαπάνης, ήταν στο memorandum, στο σχετικό memorandum item. Δεύτερον, για τον καθορισμό της εξωνοσοκομιακής φαρμακευτικής δαπάνης, ο οδηγός του ΟΣΑ ορίζει ότι το rebate πρέπει να αφαιρείται για τον υπολογισμό της πραγματικής δημόσιας εξωνοσοκομιακής δαπάνης. Τη μεθοδολογία αυτή φαίνεται να ακολουθεί και η ELSTAT, με βάση τη μεθοδολογία τουλάχιστον που καταγράφει, όπου αφαιρούνται, σημειώνει ότι αφαιρούνται το clawback και το rebate για τον υπολογισμό της καθαρής δημόσιας πλέον φαρμακευτικής δαπάνης. Η τελευταία κατηγορία του συστήματος της μεθοδολογίας του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας 2011 αφορά στους πόρους που δίνουν τα χρηματοδοτικά σχήματα στους παρόχους αγαθών και υπηρεσιών υγείας, δηλαδή τη δαπάνη που πληρώνεται στους επιμέρους παρόχους, όπως είναι τα νοσοκομεία, τα σημεία λιανικής πώλησης, πάροχοι επιβίωσης φροντίδας υγείας. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι τα νοσοκομεία μπορεί να παρέχουν και άλλες υπηρεσίες, στις οποίες δεν απαιτείται η διανυκτέρευση του ασθενού στο νοσοκομείο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επίσκεψη ενός του ασθενούς για συνταγογράφηση σε γιατρό των νοσοκομείων. Η υπηρεσία δηλαδή που ενώ παρέχεται στο νοσοκομείο και συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία hospitals, δεν εντάσσεται στην κατηγορία της αντίστοιχης υγειονομικής δραστηριότητας της θεραπευτικής φροντίδας, αλλά εντάσσεται στα medical goods που είδαμε προηγουμένως. Ένα βασικό δίκτυο αποτελεί η κατακεφαλή νοσοκομιακή δαπάνη, για την οποία βλέπουμε ορισμένα στοιχεία για το 2015. Ιδιαίτερα υψηλή ήταν και πάλι η κατακεφαλή νοσοκομιακή δαπάνη στη ΣΥΠΑ, την Νορβηγία και στην Ελβετία. Έχω ορισμένα θέματα προς συζήτηση. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ορισμένες χώρες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν παράλληλα και τα δύο συστήματα. Στην Ελλάδα η ELSTAT έχει στείλει στοιχεία, όπως είπαμε, στους διεθνείς οργανισμούς με βάση τη μεθοδολογία του 2011. Ωστόσο, αυτό αφορά στα στοιχεία του 2009 μέχρι και σήμερα. Οπότε θα πρέπει να κοιτάζουμε προσεκτικά τα στοιχεία πριν από το 2009. Συζητήσαμε ήδη τα θέματα της δημόσιας και της ιδιωτικής δαπάνης, οι οποίες βάσει του νέου συστήματος λογαριασμών υγείας πρέπει να ορίζονται ως υποχρεωτικά και εθελοντικά χρηματοδοτικά σχήματα και όχι ως δημόσια και ιδιωτική δαπάνη, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μπορεί να έχουν και υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση, η οποία εντάσσεται στα υποχρεωτικά χρηματοδοτικά σχήματα. Όσον αφορά στην νοσοκομιακή φαρμακευτική δαπάνη, υπενθυμίζω ότι η προσπάθεια καταγραφής της μέσα από τη συνολική φαρμακευτική δαπάνη ως δίκτυο των memorandum items. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι περισσότερες χώρες δεν μπορούν εύκολα να καταγράψουν τέτοια πληροφορία και γι' αυτό θα δούμε και ελάχιστα στοιχεία μέσα στο memorandum item που αφορά στην νοσοκομιακή φαρμακευτική δαπάνη. Ακόμη, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά την ανάλυση των στοιχείων που παρουσιάζονται στη βάση του ΟΣΑ, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πάντα τα διάφορα μεθοδολογικά σημειώματα για την κάθε χώρα, καθώς και διαφοροποίησεις του εκάστοτε συστήματος, όπως παραδείγματος χάρη τον ΗΠΑ, το σύστημα το οποίο στηρίζεται στα εθελοντικά χρηματοδοτικά σχήματα. Τέλος, ορισμένες διευκρινήσεις για τους δείκτες σύγκρισης, κυρίως διακρατικών συγκρίσεων, όπως είναι το ποσοστό του την ενδεικτικά τη φαρμακευτική δαπάνη, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ως ποσοστό της τρέχουσας δαπάνης υγείας. Οι δείκτες αυτοί σημειώνουν ορισμένες ιδιαιτερότητες και περιορισμούς, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση των στοιχείων, καθώς επηρεάζονται κυρίως από τις μεταβολές του ΑΕΠ, αντίστοιχα για το ποσοστό, για το πρώτο δείκτη του ποσοστού του ΑΕΠ.
καθώς και από τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η δαπάνη, η συνολική δαπάνη, η τρέχουσα δαπάνη υγείας σε επιμέρους υγειονομικές δραστηριότητες και συνεπώς από την οργάνωση του συστήματος παροχής φροντίδας υγείας. Όπως αναφέρθηκε, η χρήση του συστήματος λογαριασμών υγείας αποτελεί κύρια πηγή πληροφόρησης των συστημάτων και των αρμόδιων λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα και η διαφοροποίηση των συστημάτων, αλλά και η δυνατότητα των χωρών να ακολουθούν ακριβώς τις οδηγίες του ΟΣΑ, κάνουν πιο δύσκολες τις διακρατικές συγκρίσεις. Παρ' όλα αυτά, τα στοιχεία του συστήματος λογαριασμών υγείας αποτελούν έναν βασικό επιπρόσθετο δείκτη για παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης της δαπάνης και φυσικά των διακρατικών συγκρίσεων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποτελούν το μόνο κριτήριο καθορισμού στόχων και διαμόρφωσης πολιτικής. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ.